Σήμερα, φίλοι μου, εκτός από τους μήλους Καρανίκα, τα τυροκομικά Μπέλας, τα κουτόπουλα Δέρας και το μάρκετ Δηλιόπουλους, θέλω να καλωσορίσω και την κρεαταγορά Αλεξάνδρειας. Το μαγαζί θα το βρείτε, Βιτσοπούλου 134, είναι κοντά στο σταθμό των τρένων. Θα πάτε, εγώ πηγαίνω, ψνίζω από εκεί, κρέατα ποιοτικά, οικονομικά, σας τα εγγυώμαι, εγώ τι σας λέω. Σήμερα λοιπόν θα φτιάσουμε κυφτέδες. Θέλετε με χοιρινό ή με μουσχάρι ή ανάμεικτο, θα πάτε στην κρεαταγορά Αλεξάνδρειας και θα πάρετε πόσο γυρεύετε. Αν θέλετε κουτουπουλίσιους κυφτέδες, θα πάτε στα κουτόπουλα Δέρας, τα έχετε μαζεμουμένα του κουρίτσι εκεί, πεντανόστιμα, τι θέλετε φτιάστε. Τώρα, αν πάρετε χοιρινό ή μουσχάρι ή ανάμεικτο, σας πω εγώ τώρα πώς το φτιάνω εγώ. Σε 1,5 κιλό κιμά θα βάλετε πρώτα τα μπαχαρικά, αλάτ, πιπέρ, κόκκινο πιπέρ, ρίγαν, λίγο θυμάρ, λίγο δυόσμο που ξηραμένο. Ύστερα θα βάλετε ηλιέλαιο, έτσι καμιά γύρα, γιατί έχει και το κρέας του θκό του λίπους, λίγο λιμόν, λίγο ξύδ, δυο αυγά, ένα τρανό κρεμμύδι, μία σκυλίδα σκόρδο και ψωμί. Βλέπω που άλλες γυναίκες βάζουν, ας πούμε, φρυγανιά ή το ψωμί το βρέχουν. Εγώ έχω συνήθως παλιό ψωμί και το βάζω και τα λέθω μέσα στο μούλτι. Τα βάζω πολλές όλα αυτά και τα ανακατώνω και τα βάζω για καμιά ώρα μέσα στο ψυγείο για να αρωματιστεί όλο, ρε παιδί μου, να πάρει αρώματα και γεύσεις. Κόβουμε τις πατάτες πώς γυρεύουμε. Θέλουμε κηδουνάτες, θέλουμε τετραγωνάκια. Πώς γυρεύτε, θέλετε φέτες, τσανακατώνουμε με λάδι, ρίγαν, αλάτ, πιπέρ, λίγο κόκκινο πιπέρ και λίγο νερό, βάζουμε και μπόλικο λιμόν και βάζουμε πρώτα τις πατάτες να πάρουν μία ψήση. Ύστερα που λες, αν δούμε ότι ρουφάει λίγο του ζουμί η πατάτα, βγάζουμε, τις έχουμε πλασμένους έτοιμους τις κεφτέδες, τις βάζουμε από τις πατάτες, το βάζουμε στο φούρνο και κοιτούμε μέχρι να ρουδίσουν. Τώρα για γλυκό. Σήμερα που λες, σας έχω κέικ μήλου. Είναι και η εποχή, παιδί μου. Γράψτε τι γυρεύουμε. 4 αυγά, 6 μήλα, 3 ποτήρια λεύ φαρίνα κούλα, 2 ποτήρια ζάχαρη και 1 ποτήρι λάδι. Ηλιέλαιο. Θα καθαρίσουμε πρώτα τα μήλα, θα τα κόψουμε κυβάκια και θα τα βάλουμε μέσα σε ένα μεγάλο μπολ με μπόλικο λιμόν για να μην μας παυρίσουν. Ύστερα θα ανακατώσουμε τα αυγά, το αλεύρι, τη ζάχαρη και το λάδι καλά και στο τέλος θα βάλουμε τα μήλα και θα τα ανακατώσουμε μαζί. Σε μια βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα ψήνουμε όπως το κέικ σε 180 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά ανάλογα το φούρνο που έχει καθεμιά μας. Αυτά που λες για σήμερα.